Γεια κυρίες και κύριοι. Είμαστε εκπομπή με τα top 10. Ταλέντα. Το πρώτο μας ταλέντο στο Dream Show. Motherfucker. Είναι ο Σαρμπέλ. Εδώ είναι ο Σαρμπέλ. Το μικρόφωνο. Έλα. Σκάσε. Έλα το μικρόφωνο. Κορφλέ. Πάμε. Σαβρέλ, ήταν πριν το κανονικό μου. Τώρα πήγα showbiz, business, έγινα businessman. Έχω γίνει. Πού πια μάλλον για τη δουλειά μου. Πες τρία πράγματα. Δεν ξέρω να κάνω τίποτα μετά. Για πες. Α, μην το παίρνουμε, έτσι. Έχω να πω ότι άρχισα από εδώ. Να, μικρό παιδί μου. Πού είναι το δέντρο που θα φάει. Ήμουνα μικρό παιδί. Κύριο μεγάλο. Και πήγα, όχι πήγα πάλι, το έχω πει μισά μήκη. Πάμε πάλι, γιατί δεν έχω χάσει το... Το μπούς. Λοιπόν, ξεκίνησα τόσο εδώ, τόσο ένα τραγούδα. Να, να πράγμα, να, να. Το πουλί μου ήταν ακόμα τόσο. Τώρα καθώς μεγάλωνα, το πουλί μου έγινε άλλο τόσο. Εντάξει. Ένα πράγμα για το πώς έχω περάσει τα παιδικά μου χρόνια. Εντάξει, ρωτήστε με τώρα, ό,τι άλλο θέλετε. Φωτογραφία. Δεν είναι. Εντάξει. Τα επόμενα ταλέντο. Με διώχνεις. Ναι. Δεν φεύγω. Όχι, δεν φεύγω. Έξω. Δεν φεύγω. Πάτε τον. Δεν φεύγω. Πάτε τον. Δεν φεύγω. Θα πες πότε καλά να πάρουμε. Πάτε τον. Δεν φεύγω. Δεν φεύγω. Δεν φεύγω. Πάτε τον. Και τώρα, στο top 10, ο πρώτος ζωντανό τραγούδι. Ο ζωντανός. Όχι, ζωντανό τραγούδι. Ζωντανό τραγούδι θα πει. Πάμε, πάτε. Λιλιά, τι θα βγάλει. Ο τέτοιος, το ξέρετε. Βρείτε τον απορρίτη και ας δώσουμε τον δώρο. The roof is on fire.
Λόγω ακρισία! Πετώ! Όχι! Ελά! Πρέπει να μιλήσω. Να μίλα για τα παιδικά σου χρόνια. Τα παιδικά μου χρόνια λοιπόν ήταν πρωτόγνωρα για την ηλικία μου. Πολλές γκόμενες εδώ και εκεί. Σταμάτα πες με τη μουσική, κύριε, μιλάω. Πολλές γκόμενες εδώ και εκεί. Γκόμενοι εδώ και εκεί. Ακούστε, ακούστε. Έτρεχα με μηχανάκια και με μοτοκρός. Και με κοιλάνε πριν. Έφτιαχνα πιτάκια στα νιάτα μου. Αυτό είναι το πρώτο μου κομμάτι. Με τη μηχανή μου. Παπάκι πεντάρι, S38, όμως. Τελείωσε και αυτή η εκπομπή, θα έλεγα. Αλήθεια. Αφού θα φύγω εγώ από τη σκηνή, δεν είναι και ο Ηλίας. Δεν με φώναξε. Τι θα γίνει, κάτσε κάτω, Ηλία. Θα γίνει. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Συγγνώμη. Για τον πολύ ζωντανό λόγο μου. Αλλά τι να κάνω. Έχω λογοδιάρεια, είμαι και υπερκυρητικός. Λοιπόν. Δεν την είπα, η μαμά μου έφτιαξε ενισχυμένη φασολάδα σήμερα. Αμέ, πολύ καλή μαγείρισα.